Ξυπνήσατε. Κάτι σας θυμίζει φαντάζομαι αυτό, παιδιά. Δίπλα μου έχω τον φίλο του Γιάννη τον Τζαγαμιάδη. Εδώ πέρα στην Πειραιώς. Πού ακριβώς είμαστε φίλε Γιάννη? Βρισκόμαστε Πειραιώς 69-71. Για όλους τους φίλους οι οποίοι βρίσκονται κοντά στην Αθήνα σίγουρα μας ξέρετε, σίγουρα μας εκτιμάτε. Πολλοί από εσάς μπορεί να είστε και πελάτες μας. Το μαγαζί βρίσκεται εδώ πέρα από το 1956. Από τον παππού τον Ιωάννη τον Τζαραμιάδη στους γονείς μας, σε εμένα και τον ξάδερφό μου τον Γιάννη, που είμαστε η τρίτη γενιά. Στο κατάστημά μας μπορείτε να βρείτε ό,τι θέλετε σε σχέση με πολλές από τις μάρκες οι οποίες κυκλοφορούν στην Ελλάδα, όπως είναι η Piaggio, η Kimco, η Sim, όλο το group της Theomoto, η Kawasaki δηλαδή, η Peugeot, η SkyTeam, η Brixton και πολλές άλλες εταιρείες. Κάποια βιντεάκια μας έχει κάνει και ο Αντώνης εδώ πέρα για μερικά πολύ γνωστά μηχανάκια και σίγουρα θα κάνει και άλλα, γιατί εντάξει, ο Αντώνης είναι μία από τις κορυφές στην Ελλάδα. Όσοι το βλέπετε το βίντεο το ξέρετε. Αντώνη. Εγώ έχω να πω ότι αυτό που μου αρέσει στη συγκεκριμένη οικογενειακή επιχείρηση είναι το γεγονός ότι τα παιδιά είναι απόλυτα συνεννοήσιμα. Και πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να είναι κάποιος εκτός από πολιτής να έχει πάθος με τη μοτοσυκλέτα. Ακριβώς απέναντι έχετε συνεργείο. Θες να μας πεις λίγα λόγια γι' αυτό, δηλαδή τι φτιάχνετε, τι κάνετε? Το συνεργείο μας βρίσκεται εδώ πέρα Πειραιώς και Ασωμάτων Γωνία. Είμαστε εξουσιωτημένοι σε πάρα πολλές μάρκες, μερικές από τις οποίες είναι η Piaggio, η Kimco, η Sim, καθώς και όλο το group της Theomoto, η Peugeot, η Kawasaki, η Brixton. Στις περισσότερες μάρκες είμαστε και πολιτές και εξουσιωτημένοι αντιπρόσωποι. Μπορεί όποιος θέλει να έρθει σε εμάς να επισκευάσουμε το μηχανάκι του, να βάλουμε πληθώρα από αξεσουάρ, λάμπες LED, να κάνουμε carbon ντυσίματα σε μερικά πλαστικά του, θήκες για κινητά και ό,τι μπορεί να φανταστεί. Ο λόγος για τον οποίο γίνεται το συγκεκριμένο βίντεο είναι διότι, όπως σας είπα και νωρίτερα, εδώ πέρα θα βρείτε ανθρώπους οι οποίοι, εκτός από το να πουλάνε μηχανάκια, έχουν πάθος με τα μηχανάκια. Και ένας από αυτούς είναι ο φίλος ο Γιάννης. Εγώ. Ο οποίος, ακριβώς αυτός, ο οποίος, παιδιά, μας έχει συγκεντρώσει ειδικά για το σημερινό βίντεο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, Αντώνη. Μικρή παρένθεση, όποιο από τα συγκεκριμένα μηχανάκια θέλετε να δείτε στο δρόμο και να δείτε πώς πάει, παιδιά, μην διστάσετε, ακριβώς από κάτω από τα σχόλια. Τα παιδιά εδώ πέρα στο κατάστημα προτίθεται να μας τα δώσουν έτσι ώστε να τα δείτε κι εσείς και να καταλάβετε τι εστί η Piaggio και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Οπότε παιδιά, σήμερα έχουμε την Ιταλική σχιζοφρένεια και θα δείτε τι εννοώ με αυτό, διότι έχουμε συνολικά 4 Piaggio μαμά και ένα πολύ φτιαγμένο. Φίλε, θες να μας τα παρουσιάσεις και να μας πεις τι μελιγενέστε? Νομίζω γι' αυτό ήρθαμε εδώ πέρα, ναι, Αντώνη. Εννοείται. Λοιπόν, σε αυτό εδώ πέρα το σημείο βλέπετε το bevel το 3,5 το Tourer, το οποίο όχι να το πενευτώ, αλλά είναι το δικό μου. Συγκεκριμένο είναι μοντέλο του 2020. Έχουν προσθεθεί αρκετά εξτρά. Όπως είναι οι χούφτες εδώ πέρα, οι οποίες απευθύνονται σε πολλά από τα μοντέλα τα Piaggio, αλλά κανονικά θεωρούνται μοντέλα του Medley. Έχουν προσθεθεί λάμπες LED, τις οποίες θα προσπαθήσω να τις καταλάβετε. Είναι λάμπες τις οποίες πιστεύω ότι χρειάζονται 9 στους 10 αναβάτες στο τρόμο, τουλάχιστον στα περισσότερα σκούτερ τα οποία μπορούμε να δυναμώσουμε το φωτισμό τους. Έχουν προσθεθεί και σε αυτό εδώ πέρα το μηχανάκι και στο δίπλα, αλλά και σε αυτό εδώ πέρα το bevel. Και τα τρία είναι 3,5. Όπως βλέπετε, διαθέτουν αρκετά εξτρά. Όπως είναι οι χούφτες, όπως είπαμε πριν, σηματάκι μαύρο για αυτούς τους οποίους δεν τους αρέσει το μπλε το οποίο διαθέτει εργοστασιακά το Beverly. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι οποιοδήποτε από εσάς είναι κάτοχος ενός σκούτερ Piaggio μπορεί να μας επισκεφτεί και να κάνουμε το όνειρό του πραγματικότητα. Εδώ πέρα, όπως σας είπα, έχουμε 3 Beverly 3,5, στα οποία ο κάθε κάτοχος έχει βάλει αναλόγως το τι θέλει τα δικά του αξεσουάρ. Αντώνη, σε αυτό εδώ πέρα το σημείο θέλω να δείξουμε στον κόσμο εδώ πέρα το φίλο μας τον Γιάννη, ο οποίος ήταν αυστηρός στην προτίμησή του για βάση για κινητό.
την έχει τοποθετήσει σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, στο οποίο έχουμε κάνει πατέντα ώστε να στέκεται, να είναι απόλυτα σταθερό όπως βλέπετε κι εσείς και ένα επιπλέον να φορτίζει. Σε αυτό εδώ πέρα το σημείο βρίσκεται ο φορτιστής του. Βλέπετε, δεν χαλάει καθόλου το τοπίο. Οποιοδήποτε θέλει το τοποθετεί, δεν βρέχεται το κινητό του γιατί έχουμε κόντρα τον μπαρμπρίζ και κάνει άνετα τη δουλειά του. Η βάση είναι πάρα πολύ σταθερή, δεν πηγαίνει πουθενά. Φίλε, αυτή η βάση, sorry που σε διακόπτω, είναι και περιστρεφόμενη. Ναι, και βέβαια, σε αυτό εδώ πέρα το σημείο έχει το ρότορα, τον οποίο απελευθερώνουμε. Η βάση μπορεί να πάρει πάρα πολύ κλίση, ανάλογα το που βολεύει τον καθένα, είτε πλάγια, είτε ίσια, και να τοποθετηθεί εννοείται ώστε να μην ακουμπάει τον μπαρμπρίζ, ανάλογα με το κινητό. Το σταθεροποιήσουμε λιγάκι εδώ πέρα. Επί τη ευκαιρία, μιας και μιλάμε για βάσεις, να σου δώσω ένα κινητό, το δικό σου συγκεκριμένα, να μας δείξεις πώς θα δει. Και βέβαια. Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ πέρα. Τραβάμε αυτά τα δύο που βλέπετε εδώ πέρα απ' έξω. Ανοίγουμε τη βάση, τοποθετούμε το κινητό και επειδή εγώ είμαι και ειδικά περίεργος, όπως το ξέρεις Αντώνη, ναι. Θέλω να κάνω και αυτήν εδώ πέρα την κίνηση ώστε να έχω ασφάλεια. Το κινητό μου αρέσει να είναι σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, γιατί βλέπω τα πάντα και δεν αγχώνομαι μην έρθει κάποια βροχή και μου το χαλάσει. Ωραία. Όντως, είναι πάρα πολύ βολικό, πάρα πολύ εύκολο και πάνω απ' όλα προστατεύεται το κινητό. Και βέβαια. Αντώνη, σε αυτό εδώ πέρα το σημείο θέλω να σου πω το ότι το κινητό, όπως βλέπεις, να το δείξουμε και στους ανθρώπους, σε αυτό εδώ πέρα το σημείο στο πλάι διαθέτει θύρα USB ώστε όποιος θέλει να το φορτίσει και το καλώδιο, όπως θα δούμε και εδώ πέρα, είναι το πιο διακριτικό που μπορεί να γίνει. Γιατί ξέρουμε και οι δύο ότι όποιος παίρνει ταλικό είναι και λίγο της λεπτομέρειας, θέλει κάτι ιδιαίτερο. Έτσι. Σε αυτό εδώ πέρα το σημείο θέλω να σου δείξω, Αντώνη μου, το ότι έχουμε ντύσει τη γραβάτα με κάρμπον και έχουμε βάλει το δικό μας σήμα Piaggio, το οποίο είναι αυτοκόλλητο πάνω από το εργοστασιακό, ώστε όποιος θέλει να το έχει ή να το αφαιρέσει. Στοιχίζει 3 ευρώ το σηματάκι και για όποιον θέλει την κάρμπον τη γραβάτα είναι 35 ευρώ με την τοποθέτηση. Με εγγύηση τοποθέτησης εννοείται σε περίπτωση που κάτι συμβεί. Παρατηρείς και εσύ το ότι δεν έχει ούτε ένα μπιμπικάκι, Αντώνη. Όντως, είναι πολύ σωστά το που θα κυμαίνει. Έχω δει πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι κάνουν αυτήν εδώ πέρα τη δουλειά, αλλά την κάνουν επιφανειακά από πάνω. Να ξέρετε ότι για να κρατήσει αυτό το αποτέλεσμα πρέπει να το έχουμε πάρει χέρι και να έχουμε πετύχει σωστά τις γωνίες, τα στριψίματα, όπως θέλει το λέει ο καθένας. Αλλιώς δεν θα έχουμε διάρκεια στο χρόνο. Φίλε, τι άλλο έχουμε. Έχουμε εδώ ένα 2 που βλέπω. Ναι. Σε αυτό εδώ πέρα το σημείο θέλω να σου δείξω το 3,5 του 2020 που βλέπεις. Το έχεις κάνει και παρουσίαση σε μένα. Ναι, ναι, σωστά. Καλά, δεν θυμάμαι. Ναι, άψογα θυμάσαι. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος πελάτης είναι πάρα πολύ μερακλής. Έχει βάλει πάρα πολλά εξτρά, από τα οποία, όπως βλέπεις, είναι οι χούφτες. Κάτι το οποίο εννοείται έχω βάλει και εγώ στο δικό μου, όπως βλέπεις εδώ πέρα. Το θεωρώ σίγουρο αξεσουάρ, γιατί πάρα πολλές φορές το χέρι μου έχει προσβληθεί από κάποιο πετραδάκι, οπότε σωστό, δεν θέλω να την ξαναπατήσω. Σωστό. Μπορούμε να δούμε εδώ πέρα ότι ο συγκεκριμένος έχει βάλει και αυτός κάτι αυτονόητο για τα δικά μου δεδομένα, που είναι οι λάμπες LED εδώ πέρα. Δεν μπορώ να πιστέψω εν έτη 2020 να μην έχουμε LED φώτα. Και για μηχανάκια τα οποία δεν τα έχουν, πιστεύω ότι όλοι οι πελάτες πρέπει να μεριμνήσουν γι' αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε καλό φωτισμό, ο οποίος θα μας εξυπηρετεί και στο σκοτάδι, αλλά και στη μέρα για τους αναβάτες οι οποίοι κυκλοφορούν στην Εθνική και περνάνε ανάμεσα από αυτοκίνητα. Παιδιά, τα LED πρέπει να μπουν στη ζωή μας. Όσοι δεν έχετε, είτε κάτοχοι παλιού Beverly, είτε καινούριου, είτε άλλων εταιριών, προσπαθήστε να τα βάλετε. Φίλε, θες να μας πεις λίγο για τις βαλίτσες που βλέπουμε. Σωστά. Και στα δύο. Ναι, Αντώνη, και βέβαια. Αυτό εδώ πέρα το Tourer, το 3,5 το γκρι που βλέπετε εδώ πέρα, έχει τη βαλίτσα εργοστασιακά στη στάνταρ έκδοση. Εγώ έχω κάνει μία πινελιά παραπάνω, έχω βάλει το μαύρο σήμα, το οποίο προαναφέραμε.
Ωστόσο, πρέπει να πω ότι ο φίλος εδώ πέρα που παίρνει το 3,5 το καινούριο έχει επιλέξει και αυτός να βάλει βαλίτσα με εξτρά κόστος, αλλά τηρούμε το μπλε σήμα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ωραίες οι βαλίτσες και τι άλλο έχουμε εδώ. Αντώνη, μετά από ένα τέτοιο μηχανάκι που πήρε ο φίλος εδώ πέρα, εννοείται πως χωρίς και την ασφάλεια κλοπής έπρεπε να κάνει και κάτι ακόμα. Φαντάζεσαι. 5.090 έχει καινούριο το μηχανάκι. Σωστά. Τα αξεσουάρ πάνω, να πω 5.500-5.600 δεν τα έχω υπολογίσει ακριβώς. Έπρεπε κάτι να κάνουμε ώστε να είμαστε καλυμμένοι. Ο φίλος από εδώ πέρα έχει επιλέξει να βάλουμε συναγερμό με GPS tracker. Α, ενδιαφέρον. Βέβαια. Γιατί πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι η ταλίδα μας θα επιστρέψει σπίτι το βράδυ. Σωστό. Το σύστημα αυτό εδώ πέρα που βλέπετε έχει και την κλασική λειτουργία του συναγερμού, στο οποίο όποιος θέλει μπορεί να έχει συναγερμό και να ενημερώνεται σχετικά με το αν του κλέψουν το μηχανάκι, και σε περίπτωση που του κλέψουν το μηχανάκι, του έρχεται κατευθείαν μήνυμα και στο κινητό. Αυτό δουλεύει και μέσω μηνυμάτων και μέσω online εφαρμογής και το κόστος διαφέρει ανάλογα με το μηχανάκι. Γιατί όπως μπορείς να φανταστείς και εσύ, άλλη τοποθέτηση έχει ένα παπάκι, άλλη τοποθέτηση πρέπει να έχει μια μεγάλη μηχανή. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο το ότι για αντικλεπτικά, για αλυσίδες, για κουλούρες, για οτιδήποτε μπορεί να χρειαστεί κάποιος, και σκύλους προσφέρουμε, να το ξέρετε όσοι θέλετε, μπορείτε να μας επισκεφτείτε ή να μας πάρετε ένα τηλέφωνο. Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας από 9 μέχρι 7 η ώρα, Δευτέρα έως Παρασκευή. Όποιος θέλει μπορεί να μας καλέσει. Τηλέφωνα και διευθύνσεις μπορείτε να βρείτε κάτω από το βίντεο εδώ πέρα. Εννοείται να κάνετε και ένα subscribe στο φίλο μου, και θα σας έλεγα και στη δικιά μας σελίδα, αλλά δεν διαθέτουμε ακόμα. Ωστόσο, βρισκόμαστε και στο Facebook και στο Instagram και ηλεκτρονικά στη σελίδα www.tsaramiadis.com. Οποιοδήποτε θέλει μπορεί να επικοινωνήσει με εμάς, θα βρείτε και το email μας εκείνο το σημείο. Πιστεύω πως θα έχει έρθει περίπου στις 19 του μηνός, τότε με έχουν ενημερώσει. Φίλε Γιάννη, συγγνώμη που σε διακόπτω. Μισό λεπτάκι. Για τις βέσπες δεν μας είπες κάτι. Α, έλα ρε Αντώνη. Θα σας ξανακαλέσω. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Αντώνη, όντως ξεχάσαμε τις βέσπες, ε. Όντως, ναι. Και έχουμε εδώ πέρα δύο πολύ ωραία κομμάτια και το ένα είναι πολύ ενδιαφέρον. Για δείξε στον κόσμο λίγο τι έχουμε φέρει εδώ πέρα. Για πες μας λίγο τι είναι αυτή η γκρι ομορφιά εδώ πέρα, η ανθρακή. Μιλάτε κύριε για αυτήν εδώ πέρα. Ναι, βεβαίως, αυτή εδώ την κυρία. Εδώ πέρα έχουμε τη Vespa GTS Super Tech, μοντέλο 2019-2020. Συγκεκριμένη είναι πελάτη μου, ο οποίος έχει βάλει, όπως βλέπεις εδώ πέρα. Τι μαγκές είναι αυτές. Όπως βλέπεις, Αντώνη, εδώ πέρα έχει βάλει τη σχάρα, στην οποία μπορεί να δέσει οτιδήποτε θέλει μπροστά και μπορεί να είναι και λίγο πιο κομψός σε σχέση με το εργοστασιακό. Τι λες εσύ, συμφωνείς? Ναι, είναι όντως πάρα πολύ ωραίο. Αυτό μοιάζουν σαν βεντούζες. Τι είναι ακριβώς? Αυτά εδώ πέρα, επειδή η Vespa και κατά συνάρτηση η Piaggio, ό,τι φτιάχνει είναι με λεπτομέρεια, έχουν βάλει βεντούζες εδώ ώστε να μην αφήσει κανένα σημάδι. Α, πολύ ωραίο. Και άμα παρατηρήσει και Αντώνη εδώ πέρα, σε αυτά τα δύο σημεία εδώ και αυτό εδώ πέρα, σε αυτά τα δύο σημεία εδώ πέρα έχουν γίνει τρύπες ώστε να προσαρμοστεί η σχάρα. Δεν υπήρχε περίπτωση η Piaggio να αφήσει τις τρύπες εδώ πέρα χωρίς κάλυπτρα. Είπαμε, οι Ιταλοί έχουν μανία με την προσοχή στη λεπτομέρεια και με τη σχεδίαση. Ναι, σίγουρα. Για δείξε λίγο τη Vespa, ρε Αντώνη, να τη δούμε λίγο καλύτερα. Φαντάζομαι όλοι έχουν δει μια Vespa στο δρόμο άμα ζουν στην Αθήνα. Σωστό, εννοείται. Αντώνη, σε αυτό εδώ πέρα το σημείο θέλω να σου τονίσω το ότι η Vespa η Supertech είναι η πιο ακριβή της σειράς GTS και δεν με ρώτησες το λόγο, ε. Ναι, αλήθεια, ποιος είναι ο λόγος? Μηχανικά βρισκόμαστε στα ίδια πράγματα, αλλά έχουμε μία διαφορά. Για δείξε στον κόσμο εδώ πέρα τι έχουμε. Α, τι ωραίο πράγμα είναι αυτό. Μου επιτρέπεις να το ανάψω, ε. Εννοείται, πώς αλλιώς θα το δούμε. Ω, και γραφικά ωραία. Όπως μπορεί να δει οποιοδήποτε άνθρωπος έχει αυτή τη Vespa ή τη βρει κάπου στο δρόμο, είναι η μοναδική η οποία έχει ψηφιακό καντράν GTS και όλα γίνονται
με τη χρήση αυτού εδώ πέρα του κουμπιού. Μπορούμε να σηκώσουμε κλήσεις από το κινητό, να δούμε το κομμάτι το οποίο παίζει σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, καθώς επίσης με τη χρήση του κουμπιού μπορούμε να αλλάξουμε χιλιόμετρα, να δούμε τους χιλιομετρητές μας, την τάση της μπαταρίας μας και στην οθόνη με την κατάλληλη συνδεσιμότητα να συνδέσουμε τα ακουστικά μας και να δούμε χάρτες GPS. Φίλε Αντώνη, ωστόσο δεν σε φώναξα για αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Σου έχω μια έκπληξη. Βλέπω ήδη κάτι που έχει πάρει το μάτι μου, αλλά για δείξε μας εσύ. Λοιπόν, στο κατάστημα Τσαραμιάδη έχουμε μια ιδιαίτερη τρέλα με τα ιταλικά, όπως προαναφέραμε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν εκτιμάνε τα ιταλικά έτσι όπως έρχονται από τη μάνα τους. Εμείς είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούμε να σας δώσουμε κάτι διαφορετικό. Έχω ένα πελάτη, ο οποίος μου είχε αφήσει εδώ πέρα τη βέσπα του, ο οποίος ήθελε να κάνουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Θεωρώ πως μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιαστεί κάτι τέτοιο στην Ελλάδα ή άμα το έχει φτιάξει κάποιος άνθρωπος, τουλάχιστον δεν έχει φτάσει στα δικά μου αυτιά. Ή και στο φίλο Αντώνη εννοείται. Σωστό, όντως. Πρώτη φορά βλέπω κάτι τέτοιο. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε μία Vespa GTS 300 Yacht Club HP του 2019. Ο πελάτης ο συγκεκριμένος ξεκίνησε με μία Vespa του 1978. Με την πάροδο των χρόνων έφτασε να έχει την κλασική, την GTS, τη 2,5 το 2007. Στην πορεία αγόρασε μία GTS 300 του 2010. Η άνοδος στην επιτάχυνση είναι δραματική. Ξεκινήσαμε από πάρα πολύ χαμηλή δύναμη, ασχέτως το ότι ήταν δίχρονο το μοτέρ στη 200 του. Ανεβήκαμε σε 250 αυτόματο σκούτερ το 2007. Το 2010 είχε το μοτέρ με τα 19 ή 21 άλογα, ανάλογα την έκδοση. Και τώρα πήρε την HP, η οποία εργοστασιακά έρχεται με 23,8 άλογα. Ο συγκεκριμένος ωστόσο βρέθηκε να είναι λίγο αχάριστος και ήθελε να δώσει μία πινελιά παραπάνω από άποψη γκαζιού. Πολλοί θα τον παρεξηγήσετε, πολλοί θα πείτε ότι μπορούσε να πάρει τον Beverly το 3,5 ή να φύγει από τη Vespa ρε παιδιά, να πάρει μία μηχανή. Ναι, σίγουρα πολλοί θα το πείτε αυτό, αλλά στην τσέπη του καθενός και στα γούστα κάνει κουμάντο ο ίδιος. Ο συγκεκριμένος ξεκίνησε με μερικές πολύ μικρές βελτιώσεις που ήταν ένα φίλτρο αέρα. Στην πορεία έκανε τη δοκιμασμένη συνταγή, η οποία στην Ελλάδα λέγεται Variator, Variator, όπως θέλει να το πει ο καθένας. Κάποιοι εκτιμάνε τη μάρκα Πολίνη, κάποιοι εκτιμάνε τη μάρκα Μαλώση. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη και να βάλουν κυλινδράκια, ράουλα, μπίλες, όπως θέλει μπορεί να το πει ο καθένας, της Dr. Pulley. Σε όλες τις περιπτώσεις έχουμε αύξηση της υποδύναμης ή για να το πω πιο σωστά, αλλαγή γραναζώματος για όσους έχετε μηχανές και μπορείτε να κατανοήσετε τον λόγο αυτόν έτσι. Ο συγκεκριμένος ξεκίνησε, όπως είπα και πιο πριν, με φίλτρο αέρα μαλώση και Variator μαλώση. Είχε μια πάρα πολύ δυνατή επιτάχυνση και ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένος. Για να μην κουράσω τον κόσμο με στατικό πλάνο, έλατε να ρίξουμε μια ματιά από κάτω. Οι Vespas, για όσους ξέρετε, έχουν την ευχέρεια το ότι μπορεί ο κουβάς, ο χώρος αποθηκευτικός από κάτω δηλαδή, να αφαιρεθεί και να δούμε το μοτέρ. Σε αυτό εδώ πέρα το σημείο βλέπουμε τον παράλληλο εγκέφαλο της Πολίνη. Ακριβώς να το δείξω εδώ πέρα δεν μπορώ, αλλά κάτω από τον ψεκασμό και τον εγκέφαλο σε αυτό εδώ πέρα το σημείο βρίσκεται το κυλινδροπίστωνο της Πολίνη. Ερευνήσαμε πάρα πολύ για αυτή τη μετατροπή, για αυτό τον άνθρωπο, για αυτό τον πελάτη βασικά. Για δείξε μας έτσι και λίγο κάποιο ανταλλακτικό για να καταλάβει ο κόσμος. Αντώνη, εδώ πέρα έχω ένα κύλινδρο της Πολίνη, ο οποίος ο ίδιος έχει τοποθετηθεί σε αυτό εδώ πέρα το μηχανάκι. Ο λόγος ο οποίος προτίμησα την Πολίνη και όχι τη Μαλώση, όπως ακούσατε ότι ήταν τα περισσότερα από τα βελτιωτικά πράγματα που έχω βάλει σε αυτό το μηχανάκι, είναι ότι εργοστασιακά έχουμε
278 χιλιοστά. Τόσα δίνει το εργοστασιακό μοτέρ. Η μαλώση κάνει μια αύξηση στα 282 κυβικά εκατοστά, το οποίο συνεπάγεται με 75,5 χιλιοστά διάμετρο και η Πολύνη έχει κάνει μια κίνηση, κατά τη γνώμη μου, πολύ πιο καλή. Έχει κάνει κύλινδρο, ο οποίος είναι 77 χιλιοστά. Ανεβαίνει το μοτέρ στα 292 κυβικά εκατοστά. Φίλε Γιάννη, για αυτούς που δεν καταλαβαίνουν και πολλά πράγματα, τι σημαίνει πρακτικά σε ό,τι αφορά την υποδύναμη και τη ροπή σε σχέση με το εργοστασιακό μοντέλο? Κοίταξε Αντώνη, η Vespa εργοστασιακά είναι 278 κυβικά εκατοστά. Είτε είναι η Vespa του 2009, είτε είναι η Vespa του 2019. Η HP, που είναι με το δυνατό μοτέρ, δηλαδή για τον κόσμο ο οποίος δεν το γνωρίζει, είναι 23,8 άλογα σε σχέση με τον προκάτοχό της, ο οποίος ήταν 21 και 19. Σε αυτό το σημείο εμείς τοποθετήσαμε κυλινδρομπίστονο Πολύνη, το οποίο είναι 293 κυβικά εκατοστά. Η διατομή είναι 77 και ο λόγος που δεν επιλέξαμε να τοποθετήσουμε το αντίστοιχο της μαλώση είναι επειδή η αύξηση που δίνει ο συγκεκριμένος οίκος είναι στα 282 κυβικά εκατοστά. Οπότε επιλέξαμε κάτι το οποίο θα μας δώσει παραπάνω δύναμη. Αντώνη, φαντάζομαι στα τζαμ που έχεις πάει κάποια στιγμή, Ναι, αρκετές φορές όπως όλοι μας. Βέβαια. Αλλά εκεί πέρα έβρισκες πράγματα και χαιρόσουν λίγο παραπάνω όταν ήσουν μικρός. Σωστά, εννοείται. Για μένα, όταν παρέλαβα αυτό εδώ πέρα το πράγμα, ήταν σαν να είμαι μικρό παιδί και να πηγαίνω στα τζάμπο. Αυτό εδώ πέρα είναι το κυλινδρομπίστονο που δείξαμε, αλλά είναι η συσκευασία του. Κάποια σημάδια, εντάξει, κατανοητό είναι να έχουν γίνει. Φίλε Γιάννη, ξέρεις ποιο είναι το θέμα μου σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη Vespa, το συγκεκριμένο θηρίο? Είναι ότι πριν αρκετό καιρό είχα ανέβει σε μία και μπορώ να πω ότι ψιλοταλαιπώρησα τη μέση μου. Εδώ πέρα έχουμε κάτι διαφορετικό, έχει γίνει κάτι. Τι εννοείς ότι πονούσε η μέση σε κάποιες λακκούβες, εννοείς? Ναι, χτύπαγε αρκετά, μπορώ να πω. Α, εντάξει, πρόσεχε, δεν ήθελα να στο παραδεχτώ, αλλά η αλήθεια είναι επειδή και εγώ έχω μία Vespa, ότι και εγώ έχω το ίδιο θέμα και ο πελάτης μου εδώ πέρα είχε το ίδιο θέμα. Και τι έκανε ο συγκεκριμένος πελάτης, Γιάννη, για να λύσει το συγκεκριμένο θέμα? Αντώνη, όπως βλέπεις εδώ πέρα, ο συγκεκριμένος πελάτης μας έβαλε και του τοποθετήσαμε αναρτήσεις, αμορτισέρ δηλαδή, της Bitubo. Αυτά τα αμορτισέρ που βλέπεις έρχονται μέσα από την Piaggio, ασχέτως το ότι είναι Bitubo, έχουν και την υπογραφή της Vespas πάνω και είναι για ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποια θέματα με τη μέση τους ή θέλουν να βελτιώσουν την οδηγική τους συμπεριφορά. Είτε με το να μπαίνουν πιο καλά στις στροφές, είτε με το να μην πηδάει το μηχανάκι όταν πέφτουν σε κάποια λακκούβα. Ο άνθρωπος, αφού του έβαλε αυτά τα μορτισέρ, γύρισε 10 χρόνια νεότερος. Έπεφτε σε λακκούβα, λες και πέφτει με το Versys. Το ξέρω ότι υπερβάλλω, Αντώνη μου, και βέβαια δεν έφτανε τις αναρτήσεις του Versys, αλλά είμαστε πλέον σε ένα νέο επίπεδο. Οι αναρτήσεις βελτιώνουν αισθητά την οδική συμπεριφορά μιας οποιασδήποτε κατασκευής, αλλά συνήθως ο κόσμος δεν δίνει και τόσο σημασία στο τομέα ανάρτηση. Όχι, Αντώνη μου, όντως δεν δίνουν σημασία σε αυτό το τομέα, αλλά είναι το α και το μ κατά τη γνώμη μου. Πρέπει να τονιστεί το ότι οι αναρτήσεις είναι ένα εξάρτημα το οποίο βελτιώνει από το φρενάρισμα μέχρι την εισαγωγή στις στροφές, μέχρι την ώρα την οποία μπορεί να ταξιδέψει κάποιος πάνω στη μηχανή. Οπότε, κατά τη γνώμη μου, ήταν μια πάρα πολύ καλή παρέμβαση. Όπως βλέπετε, παιδιά, βρισκόμαστε πάνω στα δύο ιταλικά θηρία. Μιλάμε για ποιότητα και υπεροχή Piaggio, μία από τις πιο γνωστές ιταλικές εταιρείες στο χώρο και από τις πιο παλιές, φίλε Γιάννη, στην ιστορία της μοτοσυκλέτας γενικότερα. Αντώνη μου, πιστεύω πως ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί βέβαια παλιοί συνάδελφοι στο χώρο, αλλά βρισκόμαστε και εμείς μέσα στους πιο παλιούς. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο, να είσαι καλά.
Ελπίζω να μας ξανάρθεις, να ξανακάνουμε βιντεάκια. Πάρα πολλές φορές. Είπαμε το κατάστημα, οι άνθρωποι και ο φίλος ο Γιάννης. Ευτυχώς έχει μεγάλη κατανόηση και μας δίνει το ελεύθερο για να κάνουμε οτιδήποτε θέλουμε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φίλε, ο λόγος εσένα για το κλείσιμο, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αντώνη, ούτε εγώ έχω να πω κάτι άλλο. Εν μέσω κορονοϊού, ας κλείσουμε και με μια χειραψία. Έτσι, εννοείται. Παιδιά, σας ευχαριστώ και εγώ που με παρακολουθήσατε. Ήταν η πρώτη φορά που έκανα κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν ήμουνα καλός. Να ξέρετε, έρχονται πολλά δωράκια. Κάποια giveaways θα γίνουν σύντομα. Χάρηκα πολύ. Να είστε καλά. Η εταιρεία Μότο Τσαραμιάδης ΩΕ είναι μια ελληνική εταιρεία, μια επί της ουσίας οικογενειακή επιχείρηση, η οποία βρίσκεται ενεργή στο χώρο της μοτοσυκλέτας από το 1956. Μπαίνοντας στο χώρο της οδού Πειραιώς 69-71 στην Αθήνα, το μάτι σας χορταίνει μοτοσυκλέτα, πληθώρα μοντέλων της Kimco, της Kawasaki, της Peugeot, της Gemini, της Bridgestone, της Gilera, της Suzuki, της CF Moto και ειδικότερα της Ιταλικής Piaggio. Μια έκθεση με πληθώρα μοντέλων για να επιλέξετε αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Στον ίδιο χώρο μπορείτε να βρείτε ανταλλακτικά για τη μοτοσυκλέτα σας, καθώς και ένα πλήθος από αξεσουάρ, όπως βαλίτσες, κράνη, μπουφάν, γάντια και οτιδήποτε άλλο μπορεί να χρειαστείτε. Στην ίδια ακριβώς οδό και κοιτώντας τον απέναντι ακριβώς δρόμο, στο νούμερο 74 της οδού Πειραιώς, σας περιμένει έκθεση με μοντέλα από τη SIM και την Daytona Motors. Ηλεκτρικά οχήματα, τρίτροχα, τετράτροχα ATV, καθώς και πολλά αξεσουάρ για τη μοτοσυκλέτα και τον αναβάτη. Ευχαριστώ όσους μείνατε μέχρι το τέλος του βίντεο. Να είστε καλά, να προσέχετε εκεί έξω, να φοράτε πάντα το κράνος σας και να μην υπερεκτιμάτε τις δυνατότητές σας. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. And I don't regret anything. I just feel I'm doing things for the right reason. Some understand, some don't. In the end, you never get everybody to understand, to agree and to accept. But most of them, I'm sure, admire, after all, what I'm doing.